σε μου τα αποτελέσματα στα αθλητικά παιχνίδια. Ο Πάοκ κέρδισε και σήμερα 3 φορές στα 4 αθλητικά παιχνίδια. What's the importance of the results in this friendly games? Πάοκ played 4 games, won the 3. What's the importance of the results in this type of games? Important is to get power, to get fit, to the team, to get used to everyone, to everybody, and the results is not so important. Okay, it's important to it's okay to win, but for us it's important to get our organization and everything. Το πιο σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια είναι να αποκτήσουμε καλή φυσική κατάσταση, να βρούμε τα πατήματά μας, να συνηθίσει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, να αποκτήσουμε δύναμη. Φυσικά είναι ωραίο να κερδίζεις, αλλά σε τέτοιου είδους παιχνίδια το αποτέλεσμα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Ο ίδιος πώς αισθάνεται με τους νέους συμπαίκτες? Υπάρχει χημεία, πιστεύω ότι θα έχει ένα βαθμό ετοιμότητας η ομάδα που πρέπει απέναντι στον Άγιαξ? How do you feel after this pre-season training camp, and if you believe the team has the right chemistry in order to go to the games with Ajax? Yes, we are doing good. I think everybody can see it. We played well and we made good games. And the team is in good shape, and I believe in this team now. And I hope now we can face the important games. Είμαστε, θεωρώ, σε καλό δρόμο, είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, παίξαμε καλά παιχνίδια και θεωρώ ότι στα παιχνίδια με τον Άγιαξ θα είμαστε στην κατάσταση που πρέπει να είμαστε για να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Συμφωνεί ότι μάτς όπως με τον Άγιαξ και πρόκληση είναι, αλλά και δυναμώνει το σύλλογο. Αν έρχονται φυσικά και προκρίσεις, πώς το εισπράττει? Do you agree that this type of games, like the two games with Ajax, is also a challenge and a chance to level up the club in general? Yes, of course, because if you win, it's very important. You go to the last games, and it will be a nice game, like with Twente, the Dutch teams like to play, you know. And it will be good games, two good games. So let's see. Φυσικά θα είναι δύο ωραία παιχνίδια, δύο σημαντικά παιχνίδια, γιατί αν κερδίσεις μετά πας ουσιαστικά στα play-off για να περάσεις στους ομίλους του Champions League, και το παιχνίδι θα είναι πάνω κάτω όπως αυτό με τη Τβέντε, έτσι είναι το στυλ των ολλανδικών ομάδων, και θεωρώ θα είναι δύο καλά παιχνίδια.